κουβέντα για το σημερινό αποτέλεσμα και την άλλη την νίκη απέναντι στα Καλύβια με 5-0. Ναι, το αποτέλεσμα τα λέει όλα. Νομίζω ότι ήταν μια συνέχεια των καλών μας εμφανίσεων και νικών. Και θεωρώ ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ήταν δίκαιη και συνοδεύτηκε και μια καλή απόδοση κατά διαστήματα και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Πού οφείλεται, πιστεύεις, η άνετη νίκη σήμερα? Οφείλεται στην προσήλωση που έχουμε δείξει σε όλα τα παιχνίδια. Έχουμε πει από την αρχή του πρωταθλήματος, όταν ξεκινήσαμε, μάλλον πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, ότι κάθε παιχνίδι θα το βλέπουμε ένα-ένα. Έτσι έγινε και με αυτό, απέναντι σε μια δυνατή και καλή ομάδα, το λέει στην βαθμολογική τη θέση. Όμως δεν μπόρεσε να αντιδράσει καθόλου γιατί βρέθηκε πρωινό ανώτερο αντίπαλο που είμαστε εμείς σήμερα. Είμαστε πάρα πολύ καλά διαβασμένοι, προσεκτικοί σε ό,τι πρέπει να κάνουμε και νομίζω ότι δεν κινδυνεύσαμε και καθόλου. Και από τη στιγμή που άνοιξε το σκορ, ήταν σίγουρο ότι θα ήταν και τις διαστάσεις που πήρε. Για το γεγονός ότι χρησιμοποιήσατε πολλά νέα παιδιά σήμερα στην αρχική ενδεκάδα, ποια είναι η γνώμη σας για αυτά τα παιδιά και πώς βλέπετε να εξελίσσονται? Τα παιδιά αυτά τα νέα αποτελούν στελέχη της ομάδας μας, από την αρχή είναι μαζί μας. Μαζί με τον πρωταθλητισμό που κάνουμε σε όλους τους τομείς, γιατί θεωρούμε ότι αυτός ο πρωταθλητισμός είναι να βάζουμε παιδιά που προέρχονται και είτε από τις ακαδημίες μας, είτε είναι νέα παιδιά. Θεωρώ ότι ήταν μια φυσιολογική, η συμμετοχή ήταν φυσιολογική και τα παιδιά ανταποκρίθηκαν, ήταν εξαιρετικοί. Και υπάρχουν και άλλα παιδιά που μπορούν να παίξουν. Μαζί με την καλή πορεία της ομάδας θα υπάρχουν και είσοδο στην ομάδα και άλλων νέων παιδιών που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Σας ενδιαφέρει το IT το μέχρι τέλους τη σεζόν? Εντάξει, είναι το δεύτερο που κοιτάμε. Το πρώτο είναι να τελειώσουμε προαθλητές όσο μπορούμε πιο γρήγορα. Γιατί έχουμε και κάποια θέματα τραυματισμού και μας απασχολούν αυτά συνεχώς. Μετά είναι κάτι, ένα στόχο που έχουμε βάλει και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα είναι και ο τελικός του κυπέλλου. Έχουμε πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε. Έχουμε ακόμα 8 αγωνιστικές και παιχνίδι-παιχνίδι. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι την κάθε αγωνιστική ξεχωριστά. Και στο τέλος θα δούμε αν θα πετύχουμε τους στόχους μας. Και ένα μήνυμα στον κόσμο που και σήμερα στήριξε την ομάδα. Εγώ θα ήθελα τον κόσμο να έρθει ακόμα περισσότερο στο γήπεδο, να στηρίξουν την προσπάθεια που έχει κάνει ο πρόεδρος και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τους προπονητές και τους προσφυγιστές. Γιατί ο Αστέρας είναι μια ομάδα που είναι ξεχωριστή στην Ψανά. Το αποδεικνύουμε και εμείς με την παρουσία μας κάθε Κυριακή, αλλά ταυτόχρονα η ιστορία της ομάδας το έχει δείξει και η παρουσία των ανθρώπων όλων που αποτελούν όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Και νομίζω ότι πρέπει ο κόσμος να καλέσει ακόμα περισσότερο αυτήν την ομάδα, γιατί προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Πάνω απ' όλα προσφέρει, βγάζει μια τρομερή υγεία, μια ποδοσφαιρική, ένα fair play το οποίο δεν υπάρχει, δεν το βρίσκει πολύ εύκολα, και μια ποιότητα αγωνιστή μας στον αγωνιστικό χρόνο.